Ποινή φυλάκιση 6 ετών, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και αφαίρεση τη άδεια εξάσκηση του επαγγέλματο για 3 χρόνια, καθώ επίση και χρηματικό πρόστιμο 50.000 ευρώ επέβαλε το Μικτό Εφέτειο Κακουργημάτων πρέβεζας στον Πεδίατρο, υπήκοο Βουλγαρίας που κρίθηκε ένοχος για κατοχή, χρήση και διακίνηση υλικού παιδική πορνογραφία στα Γιάννενα πριν από 3 χρόνια. Η υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και το Πανελλήνιο αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2014 μετά από μια συντονισμένη παρακολούθηση των ηλεκτρονικών ιχνών του παιδιάτρου από το ιατρείο και το σπίτι του από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η σύλληψή του έγινε στο ιατρείο που διατηρούσε στο κέντρο τη πόλη των Ιωαννίνων σε συνεργασία με την υποδιεύθυνση ασφαλεία Ιωαννίνων. Ενώ ο έλεγχο που έγινε στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ και σε σκληρού δίσκους και συντή που κατασχέθηκαν έφερε στο φω πολύ σκληρό υλικό παιδική πορνογραφία. Όπω έλεγαν, μάλιστα τότε αξιωματικοί τη ελληνική αστυνομία, ήταν πρωτοφανή τα όσα είχαν παρακολουθήσει. Ενώ στο ίδιο μήκο κύματο είχαν κινηθεί και οι δηλώσει του τέο προϊσταμένου τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο, κυρίου Σφακιανάκη, που είχε κάνει λόγο για υλικό πρωτοφανού σκληρότητα ακόμη και για του περισσότερο μοιημένου. Όπω είχε ανακοινώσει το αρχηγείο τη Ελληνική Αστυνομία μετά τη σύλληψη του παιδιάτρου, αυτό είχε κεντρικό ρόλο σε κλειστή ομάδα χρηστών του διαδικτύου που αντάλλασε μεταξύ τους τα αρχεία χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τεχνάσματα και προγράμματα απόκρυψης της ηλεκτρονικής ταυτότητας ώστε να καλύπτουν τα ίχνη τους και να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός τους. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την πόλη των Ιωαννίνων, καθώ ο βούλγαρος παιδιάτρος λειτουργούσε χρόνια το ιατρείο του στην πόλη, χωρί ποτέ να έχει ακουστεί το παραμικρό, είτε για την ιατρική του κατάρτιση είτε για τη συμπεριφορά του.